Λοιπόν, πάμε να δούμε την έναρξη της Άννας Βύση χτες βράδυ, την πρεμιέρα της στο κέντρο Love at Αθηνών, μάλλον Love at Κέντρο Αθηνών. Αθηνών Αρένα πήγα να πω. Δίπλα είναι, βρε, εντάξει. Καλά, ναι, εντάξει. Και αμέσως μετά θα σας μιλήσω ακριβώς για το τι συνέβη, πώς έγινε το ατύχημα, που ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό, και τι μας είπε η Νίκη Βύση, με την οποία μιλήσαμε μισή ώρα πριν βγούμε στον αέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η χθεσινοβραδινή πρεμιέρα της Άννας, μια εκπληκτική πρεμιέρα που σε ένα κατάμεστο Love με πάρα πολύ κόσμο άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, άρεσε πάρα πολύ σε όσους βρίσκονταν εκεί και ήταν πάρα πολύ, με πολύ ωραία κοστούμια, πάρα πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία έναρξη κτλ. Το κακό που λένε, η κακιά στιγμή έγινε λίγο γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Στο λαϊκό δηλαδή. Ναι, στο δεύτερο, ναι, προφανώς. Παρά το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν ερμήνευε λαϊκό τραγούδι, ήταν νομίζω το Everything I Am. Το Everything I Am ήταν. Και η Άννα στεκόταν σε ένα υπερυψωμένο σημείο της σκηνής, η οποία σκηνή είναι διαμορφωμένη με μια καταπακτή από κάτω, ούτως ώστε να ανοίγει για ένα άλλο στιγμιότυπο του προγράμματος. Τώρα, από κάποιο κακό χειρισμό, δεν ξέρουμε αν ήταν ανθρώπινο το λάθος ή λάθος μηχανικό, και ούτε θα αποδώσουμε ευθύνες, γιατί δεν είναι δικός μας αυτός ο ρόλος. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, η Άννα στεκόταν ακριβώς στο σημείο αυτό που η σκηνή ανοίγει, που είναι δηλαδή η καταπακτή, και η σκηνή άνοιξε. Άνοιξε. Απότομα, χωρίς να πρέπει βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, να ανοίξει, και η Άννα έπεσε από ύψος 2 μέτρων περίπου, στο κενό. Λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, στο νοσοκομείο Υγεία, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ευτυχώς το μόνο που είχε συμβεί ήταν ότι είχε χτυπήσει στο πλευρό, ή σε ένα ή σε δύο πλευρά. Δεν είχε υποστεί κάποιο άλλο τραυματισμό σοβαρότερο, ευτυχώς, Παναγία μου, χτυπάμε ξύλο. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε πάρα πολύ, τρομάξανε πάρα πολύ όσοι ήταν εκεί, βγήκαν όλοι έξω από το νυχτερινό κέντρο. Και το μόνο που ξέρουμε, η Νίκη με καθησύχαση, η αδερφή της μου, που είναι καλά, κοιμότανε την ώρα που μιλήσαμε, είναι εντάξει, δεν έχει τίποτε άλλο πιο σοβαρό, δεν θα εμφανιστεί βέβαια σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να, η ίδια βεβαίως, ξέροντας την Άννα, είμαι βέβαιη ότι ισχύει αυτό που μου είπε η Νίκη, έλεγε στους γιατρούς, αφήστε με να πάω να τραγουδήσω, απλά αν μου το δέσετε καλά, εγώ μπορώ να εμφανιστώ απόψε. Οι γιατροί της είπαν θα πρέπει να αστείευεστε, κυρία Βύση. Αυτό δεν πρόκειται να σας αφήσουμε με καμία κυβέρνηση να βγείτε. Μα αφήστε με, δέστε με. Εγώ μπορώ να πάω να εμφανιστώ το βράδυ. Τι είναι για το δέσει το πλευρό, θα σας δέσουμε να μην φύγετε. Το πλευρό μπορεί να δεθεί. Αν δεθεί με ένα πολύ στενό, επίδεσμο το πλευρό, κολλάει μόνο του. Είναι από τα. Πονάει. Θα πονάς όταν αναπνέει συνήθως με το ραγισμένο πλευρό. Βέβαια, ξέρεις. Πολύ κιόλα. Αλλά με την εργασιομανία που διακρίνει την Άννα, είμαι βέβαιη ότι είπε στο γιατρό αφήστε με να πάω να τραγουδήσω. Σήμερα λοιπόν δεν θα εμφανιστεί, αλλά πιστεύω ότι καλώς έχουμε των πραγμάτων. Το επόμενο Παρασκευοσάββατο θα είναι και πάλι κοντά σας, στο Love. Δρυμύτερη και καλύτερη, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από όλους εμάς εδώ, περαστικά μας και την αγάπη μας. Η δύναμη που έχει αυτή η γυναίκα βεβαίως είναι συγκλονιστική, το ξέρετε όλοι. Δεν μασάει, δεν καταλαβαίνει. Και φτου-φτου το κακό μάτι, Ανούλα μου. Εντάξει, ναι, μακριά από σένα, ευχόμαστε να μην ξαναπάθεις, ούτε συνάχεις. Αγαπάμε πάρα πολύ, σου στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια, περαστικά από όλους εμάς. Και πάμε να δούμε και ένα μικρό απόσπασμα από την εμφάνιση της Ντέμι, που συνοδεύει φέτος την Άννα στις εμφανίσεις της στο Love. Μουσική
Κρίση και Ντέμι φέτος λοιπόν στο Love at Κέντρο Αθηνών στην Πειραιώς.